Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είστε στο κεντρικό δελτίο του Blue Sky. Άνοιξαν τα χαρτιά τους, παρουσιάζοντας το όραμά τους για το ΣΥΡΙΖΑ του αύριο, οι πέντε υποψήφοι για την Προεδρία του κόμματος: Έφη Αχτσιόγλου, Στέφανος Κασελάκης, Νίκος Παπάς, Στέφανος Τσουμάκας και Ευκλήδης Τσακαλώτος. Στο διαρκές συνέδριο του κόμματος, με την εσωκομματική αρένα να ζεσταίνεται για τα καλά, μία μόλις εβδομάδα πριν από τις εκλογές για την ανάδειξη του νέου αρχηγού της Κουμουνδούρου. Το διαρκές συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ ολοκληρώθηκε με μια διαδικασία εξπρές, αφού επρόκειται για ένα συνέδριο μόνο θεματικό. Αφορούσε την έγκριση των υποψηφιότητων και τη δυνατότητα στους διεκδικητές της ηγεσίας της αρχηγίας των ΣΥΡΙΖΑ να παρουσιάσουν τις θέσεις και τις απόψεις τους. Η Έφη Αχτσιόγλου τόνισε ότι ο πρόεδρος που εκλέγεται θα πρέπει να κατέβει στην κοινωνία εκεί όπου παράγεται, όπως είπε, η πολιτική. Ενώ στήριξε το συνυποψήφιο ότι Στέφανο Κασελάκη απέναντι στα ομοφοβικά παραλυρήματα που έχουν εκτοξευθεί εναντίον του. Ετοιμάζοντας αυτή την ομιλία, θυμήθηκα την πρώτη φορά που απευθύνθηκα και μίλησα δημόσια σε κομματική μας διαδικασία. Ήταν το 2007, στη Θεσσαλονίκη των φοιτητικών μου χρόνων, όταν η γενιά μου έδινε τη μεγάλη μάχη με ενθουσιασμό κατά της αναθεώρησης του άρθρου 16. Μια μάχη νικηφόρα, μια μάχη που έδωσε πνοή σε ένα νέο κίνημα δημιουργικό και μια μάχη που θα πρέπει σύντομα να την ξαναδώσουμε, συντρόφισσες και σύντροφοι. Ο Στέφανος Κασελάκης, ξεκινώντας την ομιλία του, ευχαρίστησε την Έφη Αχτσιόγλου για τη στήριξή της στο πρόσωπό του, τονίζοντας ότι οι Ελληνίδες και οι Έλληνες δικαιούνται μια ευκαιρία στο δικό τους ελληνικό όνειρο. Θα ήθελα για αρχή να ευχαριστήσω την Έφη για την αναφορά που μου έκανε στην ομιλία της. Κυρίες και κύριοι σύνεδροι, φίλες και φίλοι, σύντροφοι και συντρόφισσες, θέτω υποψηφιότητα για πρόεδρος επειδή οι ψυχές αυτού του τόπου δικαιούνται την ευκαιρία να παλέψουν τους μηχανισμούς των συμφερόντων και να κερδίσουν. Και δεν υπάρχει άλλος τρόπος παρά το άτομο αυτό να προέρχεται από την αριστερά. Διότι ο μόνος τρόπος να γίνουμε από πλουτοκρατία δημοκρατία είναι με τη μη αναστρέψιμη λαϊκή ετιμιγορία. Από την πλευρά του, ο Νίκος Παπάς τόνισε ότι το κόμμα έχει ανάγκη από ένα τεράστιο κύμα δημοκρατίας και συμμετοχής που θα έχει επανειδρυτικά χαρακτηριστικά. Και ανεβαίνω σε αυτό το βήμα με ένα αίσθημα βαθιάς ευθύνης, στο βήμα ενός συνεδρίου που είναι ιστορικό. Όπως ιστορικές είναι και οι ευθύνες όλων μας. Μετά από 15 χρόνια παρουσίας του Αλέξη Τσίπρα στην ηγεσία, ξεκινάει μία νέα εποχή. Καλούμαστε να διαχειριστούμε και το αρνητικό γεγονός της παραίτησής του από την ηγεσία του κόμματος. Καλούμαστε μέσα από τις συλλογικές μας διαδικασίες να εντοπίσουμε τα λάθη μας, να προχωρήσουμε μπροστά και να ανατρέψουμε το αρνητικό αποτέλεσμα. Αυτό είναι το ιστορικό μας χρέος. Να μπούμε ξανά δυνατοί και δυνατές στον πολιτικό αγώνα. Το μεγάλο ζητούμενο, λοιπόν, είναι να προσδιορίσουμε την κατεύθυνση και τις πρωτοβουλίες που πρέπει να πάρουμε για να ξαναγίνουμε κυρίαρχη πολιτική δύναμη. Και αν κάτι μπορεί να στρέψει το ενδιαφέρον του κόσμου προς τη διαδικασία αυτή, είναι αυτή τη διαδικασία να την κάνουμε με το βλέμμα στην κοινωνία και όχι στο εσωτερικό μας. Ο Στέφανος Τσουμάκας άσκησε κριτική για τον τρόπο που λειτουργεί σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ. Καταρχήν ευχαριστώ ορισμένους από τους προλαλήσαντες που υιοθέτησαν απόψεις για τις οποίες αγωνίζουμε 6 χρόνια στο ΣΥΡΙΖΑ. Και πολλοί δεν ήθελαν να τις υιοθετήσουν. Αυτό είναι ένα θετικό βήμα. Πολιτικές θέσεις. Το δεύτερο που θα ήθελα να πω είναι ότι τις κυβερνήσεις τις φέρνουν οι πολιτικές των προηγούμενων. Ως εκ τούτου, να μην ξεχνάμε ότι η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη την έφερε ο ΣΥΡΙΖΑ το 19, όπως και την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη τώρα ξανά. Και θα πρέπει αυτό να το αξιολογήσουμε, γιατί αν ήμασταν σωστοί, αν κάναμε σωστές πολιτικές σε σχέση με την κατάσταση της ελληνικής κοινωνίας και της χώρας, ο Μητσοτάκης θα ήταν στην αντιπολίτευση. Αυτή είναι η ιστορία.
Αυτή η ιστορία από το πρωί τη γνωρίζω καλά από τη μεταπολίτευση. Ότι φταίνει οι άλλοι είναι μια ιστορία που βάζει ως βάση την ηθική, βάζει ως βάση αρχές, αλλά έχουμε και συμφέροντα στην πολιτική. Έχουμε και επιδιώξεις. Αλλιώς πάμε στις ενορίες. Ή πάμε στη λογική ότι δεν αποτάσω και αποκηρύσω και αποποιώ την ευθύνη μου. Με τον Ευκλήδη Τσακαλώτο ολοκληρώθηκε ο κύκλος των ομιλιών των υποψηφίων για τη θέση του Αλέξη Τσίπρα. Ο κύριος Τσακαλώτος τόνισε ότι κανένας από τους 4 συνυποψηφίους του δεν είναι αντιπαλός. Από την εμπειρία μου στη Βρετανία και σε όλα τα κόμματα που έχω συμμετοχή, όπου σε όποιο αριστερό κόμμα δεν υπήρχαν ιδεολογικά ρεύματα, υπήρχε ο μηχανισμός της ηγεσίας. Αυτή είναι μια παγκόσμια εμπειρία. Αλλά πρέπει να υπάρχουν ιδεολογικά ρεύματα που συζητάνε. Αλλά υπάρχουν δύο αλλά. Το πρώτο είναι ότι πρέπει να δούμε έναν καινούριο σεβασμό στις ιδέες, στην αντιπαράθεση των ιδεών, στη σύνθεση που γίνεται, στη συγκρότηση των οργάνων. Έναν συμβασμό στην τελική απόφαση. Και το δεύτερο, αλλά ίσως είναι πιο σημαντικό από όλα. Είναι αυτό που έχω ονομάσει στο κείμενο και αλλού η συνείδηση ΣΥΡΙΖΑ. Τι είναι η συνείδηση ΣΥΡΙΖΑ που θα πρέπει να το καλλιεργήσουμε όλοι και όλες? Είναι ότι τα ιδεολογικά ρεύματα έχουν συμμετοχή στη συζήτηση, στις αποφάσεις, στις πρωτοβουλίες που πρέπει να πάρθουν, αλλά όταν είναι για δουλειά, ποιος θα πάει στο οργανωτικό, ποιος θα σας αντιπροσωπεύσει σε ένα μέρος, ποιος θα σας αντιπροσωπεύσει αλλού, τα ρέματα δεν έχουν καμία θέση. Στις 12 Σεπτεμβρίου τώρα θα πραγματοποιηθεί ο πρώτος γύρος για την εκλογή Προέδρου. Μέχρι εκείνη την ημέρα θα μπορούν να εγγράφονται προκειμένου να ψηφίσουν ως μέλη του κόμματος όσοι το επιθυμούν. Ενώ το Μητρό Μελών θα κλείσει την Κυριακή 10 Σεπτεμβρίου. Άμεσες αποζημιώσεις στους πυρόπληκτους και αποκατάσταση των ζημιών στο φυσικό περιβάλλον της Ρόδου προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην εκδήλωση για την υποψηφιότητα του Γιώργου Χατζημάρκου για τη θέση του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου. Ο Πρωθυπουργός δεσμεύτηκε ότι όλα τα προγράμματα αρρωγής θα τρέξουν γρήγορα από την κυβέρνηση για όσους επλήγησαν από τις πυρκαγιές και τόνισε ότι η πολιτεία εργάζεται για τη γρήγορη αποκατάσταση των προβλημάτων που άφησε πίσω της η καταστροφική πυρκαγιά που έπληξε το νησί. Ας ακούσουμε τώρα τι είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Έχουμε πια τυποποίηση διαδικασίες και μπορούμε να προχωράμε σε όλη αυτή την περίπλοκη διαδικασία της διάγνωσης των ζημιών και στη συνέχεια της όλης της γραφειοκρατίας που απαιτεί μια κρατική αποζημίωση με πολύ μεγαλύτερη ταχύτητα από ό,τι το κάναμε στο παρελθόν. Σας εγγυώμαι, επειδή έχουμε τρέξει αυτή τη διαδικασία και σε άλλες περιοχές, ότι η διαδικασία θα τρέξει γρήγορα. Το ίδιο ισχύει βέβαια και για το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και για τον ΕΛΓΑ, για τις ζημιές οι οποίες έχουν γίνει στην αγροτική παραγωγή. Την παρέμβαση τώρα της εισαγγελέας του Αρείου Πάγου προκάλεσαν οι δημόσιες καταγγελίες του Προέδρου του κόμματος των Σπαρτιατών, Βασίλη Στίγκα, για την ύπαρξη έκνομων δράσεων μέσα στους κόλπους του κόμματός του. Η εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Γεωργία Αδελίνη, ζήτησε κατεπίγουσα προκαταρκτική εξέταση για την πλήρη διερεύνηση των σοβαρών καταγγελιών από τον Πρόεδρο Κοινοβουλευτικού Κόμματος, ο οποίος από το βήμα της Βουλής είχε μιλήσει για καθοδηγούμενους βουλευτές του κόμματός του από ξένα κέντρα που παρεπέμπουν σε Greek Mafia και Don Corleone. Προκειμένου να διαπιστωθεί αν έχουν διαπραχθεί τυχόν αξιόπινες πράξεις, η ανώτατη εισαγγελική λειτουργός έχει καλέσει σε κατάθεση τον πρόεδρο των Σπαρτιατών, Βασίλη Στίγκα, για την 3η 5 Σεπτεμβρίου. Ενδεικτικό της σοβαρότητας της υπόθεσης είναι το γεγονός ότι σύμφωνα με πληροφορίες την έρευνα διενεργεί αυτοπροσώπως η εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, ενώπιον της οποίας ο Βασίλης Στίγκας καλείται να διευκρινίσει όσα δημοσίως έχει καταγγείλει και να παραδώσει όσα στοιχεία έχει στη διάθεσή του. Από το περιεχόμενο της κατάθεσης του Βασίλη Στίγκα θα εξαρτηθούν και τα επόμενα βήματα της δικαιοσύνης. Ας ακούσουμε τώρα τι είπε ο κύριος Στίγκας για τη δήλωσή του περί Greek Mafia. Προφανώς θα είδατε σήμερα κάποιες εικόνες εδώ στο Κοινοβούλιο, αρχηγός να μην έχει τους βουλευτές του. Πιθανόν αυτό συμβαίνει για πρώτη φορά, ήδη έχω μπει στο ρεκόρ Guinness, αλλά πιστέψτε με, δεν φταίω εγώ γι' αυτό. Οι κύριοι που λείπουν, θα πρέπει να το πω και δημόσια, ότι είναι καθοδηγούμενοι
και υποδιγετούμενοι από ξένα κέντρα, εξωκοινοβουλευτικά. Το λέω με το θάρρος της γνώμης μου που είχα πάντοτε ως Έλληνας πολίτης. Από εκεί και πέρα, τα ξένα κέντρα αυτά παραπέμπουν σε Greek Mafia ή αν θέλετε και Don Corleone. Μένετε τώρα για 15η μέρα η τοπίρινο μέτωπο στον Εύρο που έχει κάνει στάχτη χιλιάδες στρέμματα. Νέο μήνυμα στάλθηκε από το 112 για εκένωση της περιοχής της Λευκύμης στον Εύρο με κατεύθυνση προς το Τυχερό, ενώ η φωτιά κινείται και προς το στρατόπεδο της 7ης Ταξιαρχίας. Μήνυμα για δεύτερη φορά από το 112 στάλθηκε σε όσους βρίσκονται στη Λευκύμη, λόγω της φωτιάς που καίει στον Εύρο από το Σάββατο 19 Αυγούστου. Οι πυροσβέστες αλλά και όσοι βρίσκονται στο πύρινο μέτωπο συνεχίζουν να δίνουν τη δική τους μάχη. Καίγεται αυτό εδώ το κομμάτι εδώ μέσα, έχει καεί αυτό εδώ και έχουμε τις αναζωπηρώσεις εδώ. Τα αέρια μέσα η ώρα πλησιάζει σιγά σιγά να αποσυρθούν και τώρα θα αρχίσει μια άλλη μάχη. Η μάχη των πεζοπόρων στο πεδίο. Μια δύσκολη μάχη, γιατί μέσα στη νύχτα πολλές φορές ξεπηδούν οι φλόγες από το πουθενά. Οι συνεχείς αναζωπηρώσεις κάνουν την κατάσταση στον Εύρο όλο και δυσκολότερη. Η μάχη κρίνεται σε πολύ δύσκολα σημεία. Τα εναέρια μέσα κάνουν φοβερή δουλειά. Αλλά σε λίγη ώρα τα εναέρια μέσα θα σταματήσουν. Μιλάμε πλέον για μια καταστροφή που είναι πρωτοφανής, καθώς η πυρκαγιά κινείται ανεξέλεγκτα, κατακαίγοντας πλέον και το μικρό πυρήνα του δάσους της Δαδιάς, κάνοντας στάχτη τους τελευταίους πνεύμονες πρασίνου. Μας έκαναν μεγάλη, πολύ μεγάλη αντιπυρική ζώνη, όπως και προς τα κάτω που συνορεύει με το δάσος. Βασικά στην περιοχή αυτή που δυτική, βορειοδυτική, που κινδυνεύουμε τώρα επειδή η φωτιά έρχεται προς τα δω. Δίπλα στους πυροσβέστες βρίσκονται όλες αυτές τις ημέρες και οι εθελοντές που κάνουν ό,τι μπορούν για να μην απειληθούν ανθρώπινες ζωές. Κάνουμε αναπληρώσεις σε όλα τα πυροσβεστικά οχήματα και δεν έχει τελειωμό. Και κοιμόμουν μέσα στο αυτοκίνητο 15 μέρες και τα γέμιζα όλα τα αυτοκίνητα. Συνέχεια είχα πληρότητα στο βιτίο μου. Ήταν δύσκολη κατάσταση, πάρα πολύ δύσκολη και προσπαθούμε να κερδίσουμε έναν αγώνα που είναι άνισος. Ελλάδα δεν είσαι μόνη. Συνεχίζουμε να σε βοηθάμε, αναφέρει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για τις φωτιές. Ως απάντηση στις μεγαλύτερες δασικές πυρκαγιές στην ιστορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενεργοποίησαμε μια τεράστια επιχείρηση μέσω του Rescue U στην Ελλάδα. Μέχρι στιγμής έχουν επιστρατευτεί 11 πυροσβεστικά αεροπλάνα, ένα ελικόπτερο, 407 πυροσβέστες και 62 οχήματα από 8 χώρες, αναφέρει στην ανακοίνωση συμπαράστασης της η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τέλος στις κόντρες που γίνονται στην Εθνική, στην Παραλαϊκή Αθηνών Σουνίου, προσπαθεί να βάλει η Ελλάς. Στο συγκεκριμένο σημείο μαζεύονται σχεδόν καθημερινά πάνω από 300 άτομα, με κάποιους από αυτούς να μην έχουν καν δίπλωμα οδήγησης, προκειμένου να επιδοθούν σε αυτοσχέδιους αγώνες ταχύτητας. Και ποιος έχει αυτό, το γράφουνε. Πόσο, να το πάρω να το κουνήσω. Με στοχευμένες δράσεις και εξειδικευμένους τροχονομικούς ελέγχους προσπαθεί η Διεύθυνση Τροχέας Αττικής να βάλει ένα τέλος στους επικίνδυνους αυτοσχέδιους αγώνες που γίνονται στην παραλιακή. Η αστυνομία έκανε την πρώτη της παρέμβαση και διέλυσε την επικίνδυνη ομάδα κοντράκιδων στην Εθνική Οδό Αθηνών Σουνίου, στο ύψος του παλιού Ρήμπας. Κλεμμένη μηχανή, κύριε Γάη. Ναι, ρε, σκάσα μία όλα και φύγε μέσα. Όπου έχει εδώ, όποιοι έχουν έρθει, ασφαλίτικα. Παρά την παρουσία όμως της αστυνομίας, οι μερακλείδες της ταχύτητας μαρσάρουν με τέρματα γκάζια, κάνουν σούζες και οδηγούν ακόμη και χωρίς δίπλωμα οδήγησης. Πού το τρέχει, τίποτα, το έχω κρύψει λίγο. Γιατί τα γράφανε όλα τα μηχανάκια εδώ. Τίποτα δεν πτωεί τους νεαρούς αυτόκλητους ραλίστες των δρόμων που συνεχίζουν να δίνουν ραντεβού σε αυτούς τους δρόμους τις νύχτες, βάζοντας σε κίνδυνο τις ζωές των άλλων αλλά και τις δικές τους. Εσύ, να σου δώσω. Να τους πάσω. Έριξε τον τάλι. Θα έχει ασφαλίτες τώρα εδώ. Πόσο. Πόσο, κλείσει. Τι είναι και το κύριο μου. 70 ευρώ.
170 ευρώ. Μόνο σε μία νύχτα βεβαιώθηκαν 368 παραβιάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας για τις οποίες επιβλήθηκαν τα ανάλογα διοικητικά πρόστιμα, ενώ επιπλέον συνελήφθησαν 12 άτομα για στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης. Οι έλεγχοι θα συνεχιστούν με την ίδια ένταση και σε άλλες περιοχές της Αττικής που παρουσιάζουν αυξημένη και επικίνδυνη παραβατικότητα. Έχουμε τώρα κοντά μας τον κύριο Κωνσταντίνο Ιαβέρη, οδηγό αγώνων και εκπαιδευτή ασφαλούς οδήγησης. Καλησπέρα σας, κύριε Ιαβέρη, και ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε στο δελτίο μας απόψε. Καλησπέρα, καλό μήνα. Καλό μήνα να είστε καλά. Ήθελα να μιλήσουμε λίγο, κύριε Ιαβέρη, σχετικά με αυτούς τους αυτοσχέδιους αγώνες, αλλά και με την αύξηση των δυστυχημάτων που βλέπουμε τον τελευταίο καιρό και ειδικότερα μάλλον με τις παρασύρσεις πεζών. Έχουμε πολύ μεγάλη αύξηση παράσυρσης πεζών. Ας ξεκινήσουμε όμως από αυτούς τους αυτοσχέδιους αγώνες. Εγώ τουλάχιστον τρομάζω μόνο που βλέπω τις εικόνες, έτσι. Και θέλω να μου πείτε, τι θα λέγατε σε αυτούς τους ανθρώπους που συμμετέχουν σε αυτούς τους αγώνες? Αρχικά θα πρέπει να συνειδητοποιήσουν ότι όλη αυτή η διαδικασία είναι πάρα πολύ επικίνδυνη για την ασφάλειά τους, την ακεραιότητά τους και τη ζωή τους, και να συνειδητοποιήσουν ότι πίσω τους περιμένουν οι γονείς τους στο σπίτι να γυρίσουν. Επίσης, όσοι παρακολουθούν αυτές τις αυτοσχέδιες κόντρες, θα πρέπει να συνειδητοποιήσουν ότι όλη η διαδικασία εγκυμονής σοβαρούς κινδύνους. Είναι πολύ εύκολο κάποιο μηχανάκι ή κάποιο αυτοκίνητο, ο οδηγός ή ο αναβάτης, να χάσει τον έλεγχο και να παρασύρει όχι μόνο έναν, αλλά πολλούς από αυτούς, που σημαίνει ότι θα κλείσουν πολλά σπίτια. Είναι μια πολύ επικίνδυνη δραστηριότητα, την οποία μπορούν να την εκτελέσουν, να την εφαρμόσουν σε κάποιον χώρο ο οποίος είναι ελεγχόμενος, που προσφέρει τις προδιαγραφές ασφάλειας, που ο κόσμος θα κάθεται σωστά σημεία. Διότι έτσι όπως αυτό οργανώνεται, είναι μια βόμβα που όταν θα εκραγεί, δεν θα είναι ένας ο τραυματίας ή δύο, θα είναι πάρα πολλοί αυτοί οι οποίοι θα εμπλακούν. Και τώρα δεν μιλάμε για αριθμούς, μιλάμε για ζωές, μιλάμε για παιδιά νεαρά. Όσα βίντεο είδα, μιλάμε για 18χρονους, 17χρονους, 20χρονους, παιδάκια ακόμα τα οποία δεν έχουν προλάβει να ζήσουν τη ζωή τους. Και για μια ανοησία, θα έλεγα, ή για μια δραστηριότητα που καταλαβαίνω την αγάπη τους για την ταχύτητα ή και τον ανταγωνισμό, αλλά όχι σε αυτό το πλαίσιο. Θα πρέπει να γίνεται σε σημεία με προδιαγραφές. Εκεί δεν υπάρχει καμία προδιαγραφή και θα πρέπει να κατανοήσουν ότι δεν έχουν κανένα δικαίωμα να παίρνουν τα ρίσκα για άτομα τα οποία περνούν, μένουν εκεί, διαμένουν κάτοικοι της περιοχής ή περαστικοί που περνάνε με τις οικογένειές τους. Διότι εκείνη την ώρα μπορεί μια οικογένεια να έχει πάει για φαγητό, να είναι ο μπαμπάς, η μαμά και δύο παιδάκια ανήλικα, και να γίνει κάποιο ατύχημα ή δυστύχημα ακόμα χειρότερα. Εγώ έχω χάσει κάποιους φίλους, κάποιους γνωστούς, οι οποίοι έχουν ακροτηριαστεί, έχουν χάσει τη ζωή τους, είναι πολύ τραυματίες, είναι ανάπηροι. Δηλαδή δεν καταλαβαίνουν ότι για το τίποτα ρισκάρουν τα πάντα. Η τροχέα καλώς έπραξε χθες και πρέπει να πούμε ένα μπράβο στο ότι επενέβησαν στο συγκεκριμένο σημείο, και είναι ένας μεγάλος στόχος για το Υπουργείο Δημοσίας Τάξης και την τροχέα να καταστήλουν αυτή τη διαδικασία, να μην το επιτρέπουν αυτό το πράγμα, και ενδεχομένως θα πρέπει να κοιτάξει και η πολιτεία να βρει έναν χώρο που μπορούν τα παιδιά αυτά να κάνουν, αυτή τη διαδικασία. Ναι. Διότι δεν μπορεί να συγκριθεί, γιατί άκουσα κάποιον αντιδήμαρχο της περιοχής ότι αυτοί επηρεάζονται από τους αγώνες αυτοκινήτου και από το Ράλι Ακρόπολης. Και αυτό είναι μια τεράστια ανοησία, διότι αυτό είναι ένα κομμάτι του παγκοσμίου πρωταθλήματος. Ελεγχόμενοι αγώνες με προδιαγραφές, με αυτοκίνητα που πηρούν όλες αυτές τις προδιαγραφές ασφάλειας. Δεν μπορούμε να τα συγκρίνουμε, άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Ας καταλάβουν όμως ότι για το τίποτα μπορούν να χάσουν τη ζωή τους και την ακεραιότητά τους. Τώρα, ήθελα για να περάσουμε στο κομμάτι των δυστυχημάτων. Ήθελα να σας... Των δυστυχημάτων. Βλέπουμε μια έξαρση, έτσι. Και τι συμβαίνει αυτό? Συνέβαινε πάντα? Έχει αλλάξει κάτι? Ποια είναι η άποψή σας? Θεωρώ ότι δεν έχει αλλάξει κάτι. Δεν έχουν αλλάξει και τα νούμερα. Σε σχέση με τη δεκαετία του 90 έχουν μειωθεί λόγω της βελτίωσης του οδικού δικτύου του εθνικού ή κάποιων περιφερειακών δρόμων και την βελτίωση των αυτοκινήτων, αλλά απονοτροπία, αγωγή και παιδεία έχουν παραμείνει το ίδιο. Δυστυχώς η γενιά από γενιά σε γενιά περνάει μια συμπεριφορά με ανάγωγο τρόπο, με ασέβεια, με μαγιά θα μπορούσα να πω. Έχουμε όλοι τα προβλήματά μας, προσωπικά, οικογενειακά, οικονομικά, και τα βάζουμε πάνω από αυτά. Αν συνειδητοποιήσουμε ακριβώς αυτό που είπα πριν,
ότι για κάποια προβλήματα που αντιμετωπίζουμε, βγαίνουμε στον δρόμο, θεωρούμε ότι κάνουμε κάτι εύκολο, ανώδυνο. Κάτι το οποίο που είναι πολύ απλό, είναι τεράστιο λάθος αυτό. Είναι μια πολύ δύσκολη διαδικασία, πολύ σύνθετη. Χρειάζεται να είμαστε πολύ συγκεντρωμένοι την ώρα που οδηγούμε, να μην μιλάμε στο κινητό, να μην καπνίζουμε, να μην πίνουμε, να μην κοιτάμε γύρω-γύρω, να μην αυξάνουμε ταχύτητες οι οποίες είναι υπερβολικές. Και όταν είναι υπερβολικές, ζώνη όλοι μπροσπίσω, παιδιά, ή ένα βάτες με κράνος και στολή. Αλλά θα ήθελα να πω για την υπερβολική ταχύτητα, ότι δεν είναι τα 100 και τα 150 και τα 200 που λέγαμε πριν για τις κόντρες. Μπορεί και εσείς και οι υπόλοιποι συμπολίτες που μας ακούνε να αναπτύσσουν 40 και 50 χιλιόμετρα μέσα σε κατοικημένες περιοχές, μέσα στις γειτονιές, και αυτό είναι υπερβολική ταχύτητα. Εμείς στη σχολή μας που κάνουμε πρακτικά μαθήματα, δείχνουμε πώς είναι να σου πετάγεται ένα εμπόδιο με 50 που δεν μπορεί κανείς να αντιδράσει με 40. Και συνειδητοποιούν ότι το 30 είναι οριακή κατάσταση. Βέβαια. Και πρέπει να προσαρμόσουμε τη συμπεριφορά μας ανάλογα την περιοχή. Δηλαδή, αν έχει λαϊκή, ας πούμε, θα περάσουμε από το ίδιο σημείο με δύο. Στην Κυψέλη ή σε διάφορες περιοχές που τα στενά είναι πάρα πολύ, ακουμπάνε τα αυτοκίνητα, τους καθρέπτες δεξιά-αριστερά. Το 15-20 φαντάζει υπερβολική αστρονομική ταχύτητα. Θα πρέπει λοιπόν να προστατεύουμε τον εαυτό μας, να τον αγαπάμε τον εαυτό μας, να αγαπάμε την οικογένειά μας, να ανεβάσουμε το επίπεδο αυτοεκτίμησης, να πηγαίνουμε σιγά και προσεκτικά στην καθημερινή μας μετακίνηση, έτσι ώστε να γυρνάμε το βράδυ, να κάνουμε αγκαλιές με τα αγαπημένα μας πρόσωπα και να μην ρισκάρουμε τα πάντα, όπως είπα πριν, για το τίποτα. Και δυστυχώς αυτά τα στατιστικά, τα οποία είναι εξωτοντικά, 800 νεκροί, 1500 παραπληγικοί και ανάπηροι, και αυτοί συμπεριλαμβάνονται στα δυστυχήματα. Και πάνω από 3.500 ελαφρότερα τραυματίες που μπορεί να είναι κατάγματα, σπασίματα χεριών με βίδες κτλ. Δεν είναι νούμερα, δεν είναι στατιστική. Υπάρχουν οικογένειες από πίσω. Υπάρχουν μπαμπάς, μαμά, αδέρφια, μένουν παιδιά ορφανά. Δηλαδή είναι ένα τραγικό γεγονός, μια εθνική τραγωδία, ένα εθνικό θέμα στο οποίο, το οποίο ως τέτοιο πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Και εμείς πρωτίστως, οι πολίτες οι ίδιοι να προστατευτούμε, αλλά και η πολιτεία να αναλάβει τη δική της, το δικό της μερίδιο ευθύνη, όπως και οι δημοσιογράφοι που έχουν το λόγο, που μπαίνουν μέσα στο σπίτι, που μπορούν να περάσουν μια πληροφορία, να μας ευαισθητοποιήσουν, να μας ενημερώσουν για την επικινδυνότητα. Και με αυτόν τον τρόπο, με μια εκστρατεία πολύ σημαντική, και λέω εκστρατεία γιατί μιλάμε για ανθρώπινες ζωές, δεν είναι καμπάνια, δεν είναι προϊόν. Μια εκστρατεία τέτοια ζωής, έτσι ώστε να γυρνάμε το βράδυ σπίτι και να μην σκοτώνονται άδικα τόσους κόσμους που κατά κύριο λόγο είναι νέα παιδιά από 15 έως 40 χρονών. Και αυτό είναι γενοκτονία. Τι πιστεύετε ότι θα μπορούσατε να πείτε στα παιδιά που ξεκινάνε τώρα να οδηγήσουν, δηλαδή που παίρνουν δίπλωμα, κάνουν μαθήματα οδήγησης και ξεκινάνε να πάρουν το αυτοκίνητό τους? Ναι, δυστυχώς αυτά δυστυχώς έχουν διαμορφώσει ήδη χαρακτήρα από τον μπαμπά και τη μαμά. Γιατί είναι οι προσλαμβάνουσες εικόνες των προηγούμενων 18 ετών. Ας προσπαθήσουν να κινούνται με αργούς ρυθμούς, να καταλάβουν ότι είναι πάρα πολύ επικίνδυνο αυτό που κάνουν. Είναι πολύ δύσκολο να αλλάξουν τώρα χαρακτήρα. Ότι κρατάνε τη ζωή τους ουσιαστικά στα χέρια τους, έτσι. Και τη ζωή συμπολιτών. Ναι, και των συμπολιτών, αλλά και αυτών που μπαίνουν μέσα στο αυτοκίνητο. Εγώ θα έλεγα σε αυτούς που είναι τώρα νέοι γονείς, που έχουν τώρα παιδάκια 2, 3, 4, 5, 7 ετών, ότι έχουν την ευκαιρία να δώσουν τα καλύτερα εφόδια που από τις προσλαμβάνουσες, από τη συμπεριφορά τους θα πάρουν τα παιδιά, και επιτέλους να αρχίσει να διαμορφώνεται μια νέα γενιά οδηγών, οι οποίοι θα έχουν έναν πιο ευρωπαϊκό προσανατολισμό, ας το πούμε, καλύτερο προς το κέντρο της Ευρώπης, αλλά ακόμα καλύτερα προς τη Βόρεια Ευρώπη, να κινούμαστε με πολύ σεβασμό και αυτοεκτίμηση και εν συνέστηση να μην ενοχλούμε, να μην σκοτώνουμε τους συμπολίτες μας. Και έτσι σιγά σιγά να διαμορφωθεί μία άλλη, αυτό που είπα πριν, γενιά οδηγών. Και εκεί θα μπορούσε μετά, εφόσον ακούς και υπακούς, μέσα από τη διαδικασία της εκστρατείας, όπως έγινε και με τον COVID, που όντως περάσανε πάρα πολλά μηνύματα, το 10-20% της προβολής, της ενημέρωσης και της ειδοποίησης από αυτό να γινότανε, και στο ακούς και ακούς δεν υπακούς, οι λίγοι που δεν θα ακούσουν και δεν θα υπακούσουν, τότε να έρθει η τροχιά και το Υπουργείο Δημοσίας Τάξης να επιβάλλει τα ανάλογα πρόστιμα, τις ανάλογες ποινές. Και ενδεχομένως να έβαζε και μια διαδικασία για επαναληπτικές εξετάσεις για να παραλάβεις το δίπλωμά σου, ή ακόμα να πας και στα επίγοντα περιστατικά να δεις από το τι γλίτωσες. Κυρία Βέρη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν απόψε μαζί μας. Κρατάμε την κουβέντα αυτή, ότι έχουμε τη ζωή μας στα χέρια μας και την ζωή των συμπολιτών οδηγώντας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια να έχετε. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ.
Όφελος στο τελικό ύψος των συντάξεων θα έχουν οι εργαζόμενοι με παράλληλη απασχόληση, καθώς οι επιπλέον ώρες εργασίας θα έχουν ασφαλιστική ανταπόδοση στον εργαζόμενο και έτσι θα αυξάνεται το ποσοστό αναπλήρωσης χωρίς να αλλάζουν τα όρια ηλικία συνταξιοδότησης. Στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης του νέου εργασιακού νομοσχεδίου, το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης εξετάζει την προσμέτρηση στον ασφαλιστικό χρόνο των εργαζομένων που απασχολούνται ταυτόχρονα σε δύο εργοδότες των ενσήμων από τη δεύτερη δουλειά τους, κάτι που δεν ισχύει μέχρι σήμερα. Έτσι, οι επιπλέον ώρες της παράλληλης απασχόλησης θα έχουν ασφαλιστική ανταπόδοση στον εργαζόμενο και θα το εξασφαλίσουν υψηλότερη σύνταξη, καθώς θα αυξάνεται το ποσοστό αναπλήρωσης, χωρίς ωστόσο να αλλάζουν τα απαιτούμενα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης. Παράλληλα, με το ασφαλιστικό όφελος που θα αποκομίζουν οι εργαζόμενοι, οι οποίοι θα επιλέξουν να έχουν παράλληλη απασχόληση, το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης επιδιώκει να καταπολεμήσει την αδήλωτη και ανασφάλιστη εργασία και χωρίς να θίγεται η 40 πενθήμερη εργασία, ούτε και το ανώτατο όριο των 48 ώρων, στο οποίο περιλαμβάνεται ο χρόνος υπεροριών. Μέχρι σήμερα επιτρέπεται να εργαστεί κάποιος μόνο σε δύο εργοδότες, εφόσον έχει συνάψει αντίστοιχες συμβάσεις μερικής απασχόλησης. Αντιθέτως, είναι παράνομη η εργασία αν κάποιος εργάζεται το πρωί σε έναν εργοδότη με πλήρη απασχόληση και το απόγευμα εκτελεί μια εργασία με μερική απασχόληση. Ταυτόχρονα, το Υπουργείο Εργασίας βρίσκεται στην τελική ευθεία για τη διαμόρφωση της νομοθετικής διάταξης σχετικά με την κατάργηση της παρακράτησης του 30% στη σύνταξη των εργαζόμενων συνταξιούχων, έτσι ώστε οι εργαζόμενοι συνταξιούχοι να λαμβάνουν το σύνολο της σύνταξής τους και να παρακρατείται ένα πολύ μικρό ποσοστό από το μισθό της εργασίας τους. Το Υπουργείο Εργασίας επεξεργάζεται όμως και άλλη νομοθετική ρύθμιση για τους ασφαλισμένους που είναι στο στάδιο της συνταξιοδότησης, αλλά έχουν οφειλές προς τον ΕΦΚΑ. Με το κύριο χαρακτηριστικό της νέας διάταξης, ο εντοπισμός των στρατηγικών κακοπληρωτών μέσα από τη θέσπιση κριτηρίων όπως η περιουσιακή κατάσταση και η άρση του τραπεζικού απορρίτου. Και εδώ, κυρίες και κύριοι, το δελτίο μας ολοκληρώθηκε. Μπορείτε να το παρακολουθήσετε και στην ιστοσελίδα του σταθμού μας bluesky.gr. Από όλους εμάς, καλό σας βράδυ.